Ναι, Όλοι μετά είναι παρόντες, θα όλοι οι είστε πιο ομιλητές. ετοιμότιμοι. Ακριβώς να ξεκινήσουμε, Μαριά. Ακριβώς, ναι. Να μην δώσουμε και ένα τρίλεπτο στο κοινό που όχι. Χρειάζομαι ακριβώς το τρίλεπτο, δεν ξέρω. Ό,τι θέλεις, Μαριάννα. Ό,τι πούν οι διοργανωτές, ό,τι πούν οι διοργανωτές. Είναι 4:59 ακριβώς με το ρολόι μου. Δεν ξέρω αν πηγαίνει καλά, βέβαια. Το τόσο λέει και το δικό μου. Εγώ για να κερδίσουμε χρόνο ξεκινάω ήδη να δείχνω την πρώτη διαφάνεια, να υπάρχει δηλαδή στην οθόνη και αρχίζω όποτε μου πεις. Να μην σας παρουσιάσουμε δηλαδή. Αφού μας μην καλωσορίσουμε καταρχήν. Καταρχήν ανυπομονώ πάρα πολύ να σας παρουσιάσω εκτός από το καλωσόρισμα. Περίμενε ένα λεπτό. Είστε τέσσερις από τους τρεις. Με τρεις από τους τέσσερις έχω συνεργαστεί προσωπικά σε διάφορες περιπτώσεις. Είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Έτσι, μόνο με την κυρία Τσιάφα δεν έχω προσωπική συνεργασία, αλλά να, τώρα ανοίγεται και αυτή σιγά σιγά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα παρουσιάσω αυτό το βιβλίο και κυρίως ήθελα να συστήσω σε όλους, αν δεν ξέρουν το βιβλίο, και να το μάθουν και να το προμηθευτούν. Σας θυμίζω. Θα το πείτε κι εσείς, υποθέτω, στην ομιλία σας. Αλλά το βιβλίο είναι στον κάλυπο και διατίθεται δωρεάν. Και είναι ένας μεγάλος όγκος δουλειάς. Δεν είναι τυχαίο βιβλίο, έτσι. Είναι κάτι που έλειπε πάρα πολύ από τη βιβλιογραφία. Το έχουμε επιτέλους στη διάθεσή μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βιβλίο, κατά τη γνώμη μου. Και ένιωθα πάρα πολύ χαρούμενη που μου έτυχε να σας παρουσιάσω. Οπότε, ο κύριος Κρυμπάς, αναπληρωτής καθηγητής, η κυρία Λουπάκη, αναπληρώτρια καθηγήτρια, η κυρία Πανταζάρα και η κυρία Τζιάφα, αναπληρώτριες καθηγήτριες, μαζί στο ίδιο τμήμα. Έχουμε τρία πανεπιστήμια που έχουν συνεργαστεί. Έτσι, τέσσερις συναδέλφους στην ίδια βαθμίδα είναι. Και μόνο αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, από μόνο του θα έλεγα. Και ένα εγχειρίδιο που πραγματικά το χρειαζόμαστε. Ένα εγχειρίδιο πάνω στην ορολογία που δεν είχαμε κάτι τέτοιο σύγχρονο. Φαντάζομαι ότι όλοι ανυπομονούν να ακούσουν την παρουσίαση. Εγώ πρώτη-πρώτη. Οπότε πάνω μου μπορείς να δείξεις τη διαφάνεια. Ξεκινάμε τότε. Καταρχάς, να σε ευχαριστήσουμε, Μαριάννα, για τα καλά λόγια σου για το βιβλίο, αλλά και για τα καλά λόγια σου για τις προηγούμενες συνεργασίες που είχες μαζί μας. Λοιπόν, βλέπετε, είμαστε εντάξει. Να το πλήρη οθόνη, μπορείς να το κάνεις. Ναι. Μπορώ να το κάνω και πλήρη οθόνη, λοιπόν. Πολύ καλύτερα ωραία. Τώρα. Πολύ καλά. Πολύ ωραία. Ξεκινάμε, λοιπόν. Αυτή η κοινή μας ανακοίνωση χρησιμοποιεί ως αφορμή ουσιαστικά αυτό το πρόσφατο σύγγραμμα που δημοσιεύσαμε στον κάλυπο, το ηλεκτρονικό αυτό σύγγραμμα, και με αφορμή ακριβώς αυτή την έκδοση προσπαθούμε να δώσουμε έτσι κάποιες γενικές κατευθυντήριες γραμμές για κάποιες καλές πρακτικές, θα τις πω εγώ, που αξίζει να χρησιμοποιούνται σε εγχειρίδια τέτοιων αντικειμένων, συναφών αντικειμένων. Ο τίτλος μας, όπως βλέπετε, είναι «Ζητήματα σχεδιασμού έτσι και περιεχομένου ενός ακαδημαϊκού συγγράμματος ανοιχτής πρόσβασης για θέματα ορολογίας και μετάφρασης». Αυτά είναι τα χαρακτηριστικά, δηλαδή τα βασικά που έχει το σύγγραμμά μας. Θα κάνουμε μια εισαγωγή, να δώσουμε μια ταυτότητα έτσι, του συγγράμματος. Στη συνέχεια θα μιλήσουμε για τα ζητήματα του περιεχομένου του και τέλος για τα ζητήματα σχεδιασμού, δηλαδή πώς σχεδιάστηκε αυτό το εγχειρίδιο, ποιος είναι ο προσανατολισμός του, ποια είναι τα πλεονεκτήματά του όσον αφορά τη χρήση του και την καταλληλότητά του για διδακτικούς σκοπούς. Αυτό λοιπόν το βιβλίο έχει τον τίτλο «Ζητήματα ορολογίας στη σύγχρονη μεταφραστική πρακτική, διεπιστημονικές προσεγγίσεις» ο υπότιτλος. Εκδόθηκε πέρυσι από τις ανοιχτές ακαδημαϊκές εκδόσεις Κάλυπος. Είναι ένα συλλογικό έργο, έτσι. Συνεργαστήκαμε πάρα πολύ στενά οι τέσσερις μας για να το ολοκληρώσουμε. Απευθύνεται σε μελλοντικούς μεταφραστές και μελλοντικές μεταφράστηριες, έτσι, και είναι ελεύθερα προσβάσιμο από το αποθετήριο του Κάλυπου. Ουσιαστικά, πώς προέκυψε η ιδέα να το γράψουμε, γιατί θελήσαμε να το κάνουμε αυτό.
Κάνοντας μια αναζήτηση μέσα στο αποθετήριο του κάλυπου, διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κανένα σύγγραμμα που να συνδυάζει την ορολογία και τη χρήση της στη μετάφραση. Δηλαδή, δεν υπήρχε κανένα σύγγραμμα που αυτά τα δύο μαζί να τα συνεξετάζει όσον αφορά την αλληλεξάρτησή τους και τη χρησιμότητά τους για ένα σύγχρονο μεταφραστή. Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τα πολυγλωσσικά περιβάλλοντα αυξάνονται όλο ένα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Μάλλον θα έλεγα ότι υπάρχουν δύο αντίρροπες τάσεις. Η μία είναι να γίνονται όλα αγγλικά, αλλά παράλληλα υπάρχει η αντίθετη τάση να δίνεται μια αξία και ένα βήμα σε όλες τις γλώσσες, ακόμα και σε διαλέκτους πια, έτσι, και σε μη πρότυπες γλώσσες, το οποίο εγώ το θεωρώ πάρα πολύ καλό προσωπικά. Επειδή λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η κίνηση της πολυγλωσσίας και δεδομένου ότι σε ένα τέτοιο περιβάλλον απαιτούνται κάποιες συγκεκριμένες δεξιότητες, το σύγγραμμά μας έχει προσπαθεί να ικανοποιήσει αυτούς τους στόχους. Θέλει λοιπόν να καλλιεργήσει την ορολογική επίγνωση μέσα από την ανάλυση αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων και τη μελέτη περιπτώσεων. Θέλει να αναπτύξει τις δεξιότητες ανταπόκρισης στις ορολογικές ανάγκες που υπαγορεύονται από το σύγχρονο διεθνές περιβάλλον στο πλαίσιο της μεταφραστικής πράξης και βεβαίως να επιτύχει μια θεωρητική και πρακτική εξοικείωση μέσα από πλήθος παραδειγμάτων και αναφορών με τεχνολογικά εργαλεία οργάνωσης, διαχείρισης και παραγωγής ορολογικών πόρων. Αυτοί είναι οι τρεις κύριοι διδακτικοί μας στόχοι. Πάμε να δούμε λίγο τη διάρθρωσή του. Το κεφάλαιο 1, ας πούμε, έχει τίτλο «Ειδικές γλώσσες και πολυγλωσσική επικοινωνία». Το κεφάλαιο 2 έχει τίτλο «Ορολογία, βασικές θεωρητικές αρχές». Αυτά τα δύο κεφάλαια έχουν περισσότερο θεωρητικό προσανατολισμό, προσπαθούν δηλαδή να δώσουν στο φοιτητή τα εργαλεία που, χωρίς τα οποία είναι αδύνατο να κατανοηθούν τα υπόλοιπα κεφάλαια. Ασφαλώς και αυτά τα θεωρητικά κεφάλαια έχουν και κάποιες πρακτικές πλευρές, όπως θα διαπιστώσει ο αναγνώστης. Δεν είναι καθαρά θεωρητικά δηλαδή. Αποτελούνται από ουσιαστικά, περιλαμβάνουν μέσα μάλλον απόψεις και που έχουμε διατυπώσει και παλαιότερα, αλλά και νεότερες απόψεις που έχουμε σχηματίσει από νεότερες ερευνές μας. Έχουν περιλάβει μέσα όλα τα πορίσματα που έχουν γίνει σε νεότερες έρευνες πάνω σε αυτά τα αντικείμενα. Και βεβαίως μπορώ να σας δώσω και μια έτσι μια σκιαγράφηση των βασικών αξώνων που θα βρείτε μέσα σε αυτά τα κεφάλαια. Ας πούμε στο 1 μιλάμε για τις ειδικές γλώσσες, έτσι, για το θεματικό πεδίο, τις τεχνικές ειδικές γλώσσες, τις θεσμικές ειδικές γλώσσες, την τεχνική μετάφραση και τη θεσμική μετάφραση αντίστοιχα, την ειδική πολυγλωσσική επικοινωνία, το λόγιο επίπεδο ύφους νεοελληνικές ειδικές γλώσσες. Αυτό είναι, θα το τονίσω, είναι το μοναδικό σύγγραμμα που έχει χωριστό κεφάλαιο για το λόγιο επίπεδο και το πόσο αυτό επηρεάζει τις νεοελληνικές ειδικές γλώσσες. Και βέβαια, και να τονίσω ότι η ιδέα αυτή, αυτή την ιδέα ουσιαστικά μου την ενέπνευσε η συνεργασία μου με την Άννα την Αναστασιάδη και τον Ασημάκη τον Φλιάτουρα σε ένα προηγούμενο τόμο. Και εκεί που μελετήσαμε όλο το λόγιο, είδαμε και πόσο μεγάλη σχέση έχει και με την ειδική γλώσσα. Συνεπώς, θεώρησα πολύ χρήσιμο να μπει ένα τέτοιο κεφάλαιο. Επίσης, μιλάμε για διεθνισμούς στις ειδικές γλώσσες και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Αντιδανισμός και ελληνογενείς διεθνισμοί στις ελληνικές ειδικές γλώσσες. Εδώ ερχόμαστε και ξεκαθαρίζουμε και μια παρεξήγηση που υπάρχει, που την έχει ξεκαθαρίσει και η Άννα η Αναστασιάδη, βέβαια, παλιότερα στο 10 μύθι για την ελληνική γλώσσα, ότι αυτά που τα λέμε αντιδάνεια στην ουσία είναι κανονικά δάνεια, απλώς είναι με υλικά ελληνικά, χτισμένα όμως σε άλλες γλώσσες και σε άλλες χώρες, έτσι, τα οποία ήρθαν όπως έρχονται και όλα τα δάνεια, τα υπόλοιπα μέσα στην ελληνική. Αυτή είναι η γενική αλήθεια που ισχύει για αυτά. Τώρα το κεφάλαιο 2 μιλάει μέσα για την ορολογία, το αντικείμενο, την έννοια, την ατομική έννοια. Έχει δηλαδή μια, να το πω έτσι καθαρά, θεωρητική ορολογική προσέγγιση. Είναι ζητήματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει και με τον Κώστα τον Βαλεοντή σε προηγούμενο έργο μας, το 14. Τα έχει συζητήσει και ο Κώστας ο Βαλεοντής με την Έλενα τη Μάτζαρη σε παλαιότερο έργο τους, του 6, αν δεν κάνω λάθος. Αυτό δηλαδή είναι, θα λέγαμε, τα κλειδιά, οι βασικές έννοιες, έτσι, η εξήγηση όλων των όρων της ίδιας της ορολογίας. Τι είναι η κατασήμανση, τι είναι ο ελαττωματικός ορισμός, τι είναι το σύμβολο, η συντομομορφή, έτσι,
μηχανισμοί σχηματισμού όρων, ορολογικά πρότυπα, αρχές σχηματισμού όρων, μονοσημεία, διαβάθμιση αποδεκτότητας όρων κλπ. Το κεφάλαιο 3 και το κεφάλαιο 4, ορολογική εργασία από τα ορολογικά δεδομένα στα ορολογικά προϊόντα είναι ο τίτλος του τρίτου κεφαλαίου και διαχείριση ορολογίας και επαγγελματική μετάφραση είναι ο τίτλος του τέταρτου κεφαλαίου. Στο τρίτο κεφάλαιο βρίσκουμε μέσα ορισμούς της ορολογικής εργασίας, κύριες ορολογικές δραστηριότητες, η οροδοσία, η ορογραφία, η εξαγωγή ορολογίας. Βασικές αρχές της ορογραφίας, είδη ορολογικών δεδομένων, σύνταξη ορολογικού δελτίου, είδη ορολογικών προϊόντων, έντυπα, ηλεκτρονικά, μονόγλωσσα, πολύγλωσσα κτλ. Γλωσσάρια, ορολογικά λεξικά, θησαυροί όρων, βάσεις ορολογικών δεδομένων, κριτήρια αξιολόγηση ορολογικών προϊόντων. Δεν υπάρχει άλλο εγχειρίδιο ελληνόγλωσσο που να πιάνει όλα αυτά, να θίγει όλα αυτά τα θέματα μαζί και να δίνει στην ουσία μια ξεκάθαρη εικόνα των εργασιών που κάνει κάποιος όταν ασχολείται με ορολογία, είτε είναι μεταφραστής ειδικών κειμένων, είτε είναι ορολόγος, έτσι, με τη στενή έννοια του όρου. Ομοίως και με το επόμενο κεφάλαιο έχει μέσα, και αυτό είναι εξίσου πρωτότυπο, πάλι δεν υπάρχει κάτι αντίστοιχο στην ελληνόγλωσσα βιβλιογραφία, βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές αρχές διαχείρισης ορολογίας, ορισμός της διαχείρισης ορολογίας, ιστορική αναδρομή, τα είδη, μονόγλωση, δίγλωση, πολύγλωση, ονομασιολογική, σημασιολογική, κανονιστική, τυποποιητική, περιγραφική, θεματική και ad hoc διαχείριση, έτσι, ορολογίας. Βασικά στάδια της διαχείρισης ορολογίας είναι επαγγελματική μετάφραση. Προεπιμέλεια, καθ' αυτό μετάφραση, μετεπιμέλεια, το post-editing το γνωστό. Ορολογική έρευνα και πηγές τεκμηρίωσης. Έχει μέσα τα πάντα. Το κεφάλαιο 5 ονομάζεται Ορολογική τεχνολογία, εργαλεία διαχείρισης ορολογίας. Και το κεφάλαιο 6, σώματα κειμένων και ορολογία. Έτσι τα πάω αναζεύγει. Τεχνολογία, λοιπόν, μετάφραση και ορολογία είναι ένα θέμα βασικό στο κεφάλαιο 5. Τα είδη εργαλείων για τη διαχείριση της ορολογίας, εργαλεία ορολογικής αναζήτησης, τα βλέπετε, έτσι, αυτόματης εξαγωγής όρων, ανάπτυξη ορολογικών πόρων, συστήματα διαχείρισης ορολογίας, επαλήθευση ορολογίας και διασφάλιση ποιότητας, κριτήρια ποιότητας ορολογικών πόρων και εργαλείων, τεχνολογική επάρκεια των χρηστών. Δηλαδή, να το πω έτσι, όχι για να πενέψουμε το σπίτι μας, αλλά η πληθώρα των θεμάτων που θίγονται μέσα σε αυτό το σύγγραμμα, τολμώ να πω ότι είναι άνευ προηγουμένου στην ελληνόγλωσσα βιβλιογραφία και σε μεγάλο βαθμό και στην ξενόγλωσσα. Ορολογική έρευνα, το 6, έτσι, σώματα κειμένων και ορολογία. Ορολογική έρευνα με βάση τα διαθέσιμα σώματα κειμένων, παράλληλα και μονόγλωσσα, αρχές συγκρότησης των σωμάτων κειμένων, τεχνικές και μέθοδοι δημιουργίας σωμάτων κειμένων, πρακτικές εφαρμογές, λογισμικά επεξεργασίες σωμάτων κειμένων και εργαλεία εξαγωγής όρων. Το κεφάλαιο 7 μιλάει για την πιο ακαθόδη από τις μεταφράσεις, τη διασυστημική μετάφραση νομικής ορολογίας. Και περιλαμβάνει πρακτικό μέρος με μελέτη περιπτώσεων, έτσι, διασυστημική, έτσι, για την ιστορία. Να σας πω ότι λέμε αυτή που αφορά δύο ένομες τάξεις διαφορετικών παραδόσεων, δηλαδή δύο διαφορετικά νομικά συστήματα. Ενώ αντίθετα ενδοσυστημική είναι αυτή η οποία, ναι μεν, έχουμε μετάβαση από γλώσσα πηγή σε γλώσσα στόχο, μία ή περισσότερες, αλλά μιλάμε για το ίδιο δίκαιο, δηλαδή οι γλώσσες λειτουργούν χοντρικά μέσα στο ίδιο δίκαιο. Είναι τέτοιες περιπτώσεις, έτσι. Γι' αυτό και εδώ θα τονίσω ότι όταν μιλάω για διασυστημική μετάφραση νομικής ορολογίας, έτσι, μπορεί να μεταφράζω στην ίδια φυσική γλώσσα τυπικά, αλλά να κάνω μετάφραση. Όταν μεταφράζω, ας πούμε, από τα γερμανικά της Γερμανίας, νομικό κείμενο, στα γερμανικά της Ελβετίας, έχω τεράστιες ορολογικές διαφορές. Άρα, μπορεί να μεταφράζω από γερμανικά σε γερμανικά, αλλά όμως είναι μετάφραση αυτοκανονική. Δεν ξέρω καν αν μπορεί να θεωρηθεί ενδογλωσσική. Μπορεί, αλλά στην ουσία μοιάζει με τη διαγλωσσική, αφού αλλάζω ορολογία ουσιαστικά, έτσι. Το κεφάλαιο 8 είναι ενδοσυστημική μετάφραση νομικής ορολογίας, πάλι με μελέτη περιπτώσεων και με υποδείγματα και στιγμιότυπα οθόνης, πώς χρησιμοποιούμε τα εργαλεία, το EURLEX και την IATE για να βρούμε όρους
νομικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κοιτάξτε τι περιλαμβάνουν το 7, έτσι έχει υπηρετικά δίκαια, κοινό δίκαιο, νομική γλώσσα, νομική ορολογία, νομική έννοια, νομική μετάφραση, πάλι κεφάλαια για τη λογιότητα, η οποία είναι ένα επίπεδο παραπάνω στα νομικά κείμενα. Συγκριτικό δίκαιο, νομομεταφρασιολογία, κλάδος νέος, έτσι. Συνωνυμία, ενοιολογική ασυμμετρία, θεσμική ασυμμετρία, κεφάλαιο 8. Εδώ, ενδοσυστημική νομική μετάφραση, ευρωπαϊκό δίκαιο, η γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η ευρόλεκτος που λένε, ορολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εναρμόνιση, τι είναι και πώς γίνεται, η ευρόλεκτη, οι διάφορες, η μετάφραση κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και περνάμε στα δύο τελευταία κεφάλαια. Εδώ, πάλι πιστοί στην υπόσχεσή μας ότι θα παραμείνουμε στο πνεύμα των καιρών, ιατρική ορολογία και μετάφραση, μελέτη περιπτώσεων. Οικονομική ορολογία και μετάφραση, μελέτη περιπτώσεων. Ιατρική γλώσσα, κειμενογλωσσική προσέγγιση, ιατρική ορολογία, γλωσσικά χαρακτηριστικά και μεταφραστικά ζητήματα. Πηγές ορολογίας και τεκμηρίωσης κατά την ιατρική μετάφραση. Οικονομική ορολογία και μετάφραση, γλωσσικά χαρακτηριστικά που έχει η ειδική γλώσσα της οικονομίας και τα συναφή μεταφραστικά ζητήματα. Γλωσσική πόρη για τη μετάφραση της ειδικής γλώσσας της οικονομίας. Μελέτη περίπτωσης, η ειδική γλώσσα του χρηματιστηρίου. Δεν θα τα βρείτε μαζεμένα αυτά πουθενά. Επίσης περιλαμβάνει, γιατί εδώ είναι στο πλαίσιο της διδακτικής ακριβώς και φοιτητοκεντρικής, όπως λέμε, προσέγγισης που ακολουθούμε μέσα στο σύγγραμμα. Έχουμε εντάξει στην ύλη μας χρήσιμους συνδέσμους. Μπορεί ο φοιτής να μπει να βρει τα πάντα, να βρει πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτά τα θέματα που θίγουμε εκεί. Συνδέσμους επίσης για τις βάσεις δεδομένων, για τα εργαλεία δημιουργίας σωμάτων κειμένων, για τους θησαυρούς, για τις οντολογίες. Όλα αυτά έχουν συνδέσμους για να μπουν μέσα, να τα δουλέψουν και οι διευθυντές, αν θέλουν. Έχουμε βιβλιογραφία τεράστια των τελευταίων τουλάχιστον 4-5 δεκαετιών με πάρα πολύ σύγχρονα έργα. Έχουμε ακόμη και έργα του 22 πάρα πολλά, δηλαδή του ίδιου έτους που βγήκε το βιβλίο. Όλες οι απόψεις, οι μείζονες έχουν παρακολουθηθεί μέσα σε αυτό το βιβλίο. Εργαλεία και νέες τεχνολογίες επίσης. Έτσι, αυτά περιλαμβάνονται, είναι βασικό κομμάτι των περισσότερων κεφαλαίων που έχουν και πρακτική εφαρμογή. Και μελέτες περίπτωσης πάρα πολλές για να κατανοηθούν όλα τα θεωρητικά που αναφέρουμε στα δύο πρώτα κεφάλαια. Γιατί ένα παράδειγμα, χίλιες λέξεις. Ας δείτε εδώ μερικές έτσι εικόνες πώς φαίνεται μέσα το σύγγραμμα, το εποπτικό υλικό δηλαδή που έχουμε μέσα. Στιγμιότυπα οθόνης, έτσι. Κοιτάξτε εδώ. Εδώ, Pascal and Francis, βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων. Έτσι, Hitop, οντολογία, πύλη οντολογίας για την ορολογία της υγείας. Κοιτάξτε, πώς δημιουργούμε bootcamp εδώ, δημιουργία σωμάτων κειμένων. Πλαίσια ειδικά, όπου εξηγούμε διάφορους όρους. Με αυτόν τον τρόπο δίνουμε στο φοιτητή αμέσως να καταλάβει, να το πω έτσι, ποια είναι τα σως. Τυπολογία πηγών τεκμηρίωσης, έτσι. Πίνακες εδώ, τα εξηγούμε όλα αναλυτικά. Κριτήριο κατάταξης, έτσι, εδώ μιλάμε, ας πούμε, για τις πηγές τεκμηρίωσης. Δείτε αυτό το σχηματάκι εδώ, το πίνακα. Έχουμε επίσης τρίγλωσσο ευρετήριο όρων. Όλοι οι όροι που χρησιμοποιούνται μέσα δίνονται και στα αγγλικά και πολλές φορές και στα γαλλικά, γερμανικά ή άλλες γλώσσες. Όλοι οι όροι αυτοί που έχουν χρησιμοποιηθεί υπάρχουν εδώ πίσω και σε ποιο κεφάλαιο μπορεί να τους βρει ο φοιτητής και σε αντιστοιχεία όταν χρησιμοποιούνται από περισσότερες γλώσσες όροι που κατασημαίνουν την ίδια έννοια, δίνονται στην ίδια γραμμή ακριβώς εδώ, ώστε να δει και την αντιστοιχεία ο φοιτητής. Δεν είναι απλό ευρετήριο, δηλαδή είναι και κατά κάποιο τρόπο σαν γλωσσάρι. Έχουμε κριτήρια αξιολόγησης, έτσι, με απαντήσεις έτοιμες για να δώσουμε έναν τρόπο και στο φοιτητή να δει πώς θα αυτοαξιολογείται, αλλά και στο διδάσκοντα, σε ποιο πνεύμα να κινούνται τα πρακτικά θέματα που θα μπορούν να βάζουν στους φοιτητές. Έτσι, έχουμε εδώ, κοιτάξτε, ένα κριτήριο αξιολόγησης 1, το 1. Δημιουργήστε το δικό σας ειδικό σώμα κειμένων στο πεδίο της οικονομίας. Να προσδιορίσετε τους στόχους έρευνας και να ακολουθήσετε τις οδηγίες όπως περιγράφονται από τις Bowker και Pearson. Και εδώ βάζουμε τις προδιαγραφές. Έχουμε την απάντηση δίπλα που πρέπει να δοθεί. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δει κανείς τι κατάλαβε διαβάζοντας. Επίσης, άλλο παράδειγμα, αναγνωρίστε το θεματικό πεδίο ή τα θεματικά πεδία και υπογραμμίστε όλα τα ίδια γλωσσικά μέσα στο ειδικό κείμενο που ακολουθεί.
Η απάντηση είναι αυτή, είναι υπογραμμισμένα, τα ίδια γλωσσικά μέσα, δηλαδή τα στοιχεία αυτά που καθιστούν, που προδίδουν ότι το κείμενο αυτό είναι ειδική γλώσσα, είναι ειδικό κείμενο, έτσι. Έχουμε δραστηριότητες επίσης, όπως αυτή. Αναζητήστε τρεις πολυλεκτικούς όρους, έτσι, και φέρνει παραδείγματα, σε τρία διαφορετικά ορολογικά προϊόντα. Σε ένα δίγλωσσο γλωσσάριο όρο, σε ένα μονόγλωσσο ορολογικό λεξικό και σε μια πολύγλωσση βάση ορολογικών δεδομένων. Και καταρτίστε συγκριτικούς πίνακες με τα αποτελέσματα της αναζήτησής σας. Εδώ βοηθάει απίστευτα το φοιτητή να μπορεί να εκτιμήσει την ποιότητα που έχουν οι πηγές, οι πόροι δηλαδή ορολογικοί. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και όχι μόνο για το φοιτητή, αλλά και για τον επαγγελματία. Εμείς μπορεί να το προορίσαμε λόγω κάλυπου για ακαδημαϊκή χρήση, αλλά πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ χρήσιμο και για επαγγελματική χρήση το βιβλίο αυτό. Ίσως κάποιοι ήδη να το έχετε χρησιμοποιήσει και να έχετε δει πόσα πράγματα σας προσφέρει και πόσες λύσεις. Συνεργαστήκαμε λοιπόν τέσσερις συγγραφείς από τρία πανεπιστήμια. Εγώ από το Δημοκρίτιο, η Ελπίδα Λουπάκη από το Αριστοτέλειο και η Μαβίνα Πανταζάρα και η Ελένη Τζιάβα από το ΕΚΠΑ, έτσι. Σιγά σιγά να κλείνεις, Παναγιώτη. Έκλεισα. Μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Σε παρακαλώ. Τέλεια. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους όλες για την προσοχή. Βλέπω εδώ κάποιες... Καταρχάς να συγχαρητήρια σε όλους σας. Παναγιώτη, άσε το συντονισμό, γιατί έχουμε πει ότι ερωτήσεις θα γίνουν στο τέλος. Να ευχαριστήσω τον Ροδόλφο, θέλω το Μασλία, να ευχαριστήσω τον Ροδόλφο για τα θετικά του σχόλια, γιατί είναι τιμή για μας. Ωραία. Αυτά. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Ωραία. Να περάσουμε τώρα στη δεύτερη ανακοίνωση. Οι συγγραφείς είναι ο Απόστολος Παπασταμόπουλος και Χρήστος Γιαννούτσος. Ο Απόστολος Παπασταμόπουλος είναι απόφοιτος του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Επιστήμη της Μετάφρασης στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνίας του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Και ο Χρήστος Γιαννούτσος είναι υποψήφιος διδάκτορ στο ίδιο τμήμα, στο ίδιο πανεπιστήμιο. Ο τίτλος της ανακοίνωσης είναι «Διδάσκοντας νομική μετάφραση σε προπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα. Η περίπτωση της διδακτικής της γαλλικής και της γερμανικής νομικής ορολογίας ως μεταφραστικό πρόβλημα». Έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Όπως είδατε, ονομάζομαι Παπασταμόπουλος Απόστολος και μαζί με τον φίλο και εκλεκτό συνάδελφο Χρήστο Γιαννούτσο θα σου μιλήσουμε για τη διδασκαλία της νομικής μετάφρασης σε προπτυχιακό επίπεδο στην Ελλάδα, εστιάζοντας στην περίπτωση της διδακτικής, της γαλλικής και γερμανικής ορολογίας ως μεταφραστικό πρόβλημα. Αφορμή για την έρευνα αυτή αποτέλεσε το γεγονός ότι παρά το δημοσιεύσει ερευνών σε ένα συνέδριο της ΕΛΕΤΟ για τη διδακτική ως προς τη μετάφραση ειδικών κειμένων, την αγγλική ορολογία, τη γαλλική ορολογία και τη γερμανική ορολογία, δεν υπάρχει ελληνόγλωσσα δημοσίευση για τη διδακτική της νομικής ορολογίας προπτυχιακό επίπεδο, με εξαίρεση μία μόνο δημοσίευση της κυρίας Κοκκινίδου για τη διδακτική της ορολογίας υπό μορφή σεμιναρίου σε δικηγόρους. Αυτά σε συνδυασμό με την πρώτερη δημοσίευση στην ΕΛΕΤΟ της κυρίας Λουπάκη, με την οποία τάσεται υπέρ της χρήσης σχεδίου ορολογίας ως εργαλείου στη διδακτική της μετάφρασης, μας οδήγησε στη δημιουργία ερωτηματολογίων, τα οποία απευθυνόντουσαν σε φοιτητές τριτοετής και τεταρτοετής γερμανόφωνους και γαλλόφωνους της νομικής μετάφρασης και μοιράστηκαν ορισμένα διαζώσεις και κάποια εξαποστάσεως την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου του 2022 στους γαλλόφωνους και Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2023 στους γερμανόφωνους και από τα οποία αποκομίσαμε 41 απαντήσεις γαλλόφωνων φοιτητών και 45 γερμανόφωνων. Το ερωτηματολόγιο το οποίο φτιάξαμε ουσιαστικά εστίαζε στη σπουδαιότητα της νομικής ορολογίας ως μεταφραστικό πρόβλημα, τη μέθοδο διδακτικής της νομικής ορολογίας, τη δημιουργία γλωσσαρίου νομικής ορολογίας με τη χρήση υπολογιστικών εργαλείων, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησης της διδακτικής της νομικής ορολογίας. Στην πρώτη ενότητα θα μιλήσουμε για την σπουδαιότητα της νομικής ορολογίας ως μεταφραστικό πρόβλημα και η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε για την κατηγοριοποίηση των μεταφραστικών προβλημάτων είναι η μέθοδος του λειτουργισμού, η οποία αποτελεί την πλέον επικρατούσα επιστημονική αντίληψη στην ελληνόφωνη μεταφρασιολογία.
για να κατηγοριοποιήσουμε τα μεταβαστικά προβλήματα, θα συμβουλευτούμε την Christian Nord, η οποία προτείνει τον διαχωρισμό των προβλημάτων σε πραγματολογικά μεταφραστικά προβλήματα ή ενδοκειμενικά, όπως τα έχουμε εμείς στο ερωτηματολογιό μας, πολιτισμικά εξειδικευμένα προβλήματα ή διαπολιτισμικά, όπως τα έχουμε εμείς, αμυγώς γλωσσικά μεταφραστικά προβλήματα, προβληματολογίας, όπως τα έχουμε αναφέρει εμείς, και αμυγώς ενδογενή μεταφραστικά προβλήματα ή, σύμφωνα με τον κύριο Κελάνδρια, κειμενοειδιομορφικά προβλήματα, τα οποία δεν υφίστανται στην περίπτωση της μετάφρασης νομικών κειμένων. Λοιπόν, στο συγκεκριμένο διάγραμμα θα δούμε τις απαντήσεις των γαλλόφωνων φοιτητών στην ερώτηση ποιο κατά τη γνώμη τους είναι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ένας εκπαιδευόμενος μεταφραστής νομικών κειμένων, όπου λίγο λιγότεροι από τους μισούς απάντησαν τα διαπολιτισμικά προβλήματα και έπονται τα προβλήματα ορολογίας και τα ενδοκειμενικά προβλήματα. Δεν υπάρχει κάποια διαφορά μεταξύ των απαντήσεων, σημαντική διαφορά μεταξύ των απαντήσεων των γαλλόφωνων, των γερμανόφωνων και των γερμανόφωνων, με εξαίρεση το γεγονός ότι οι γερμανόφωνοι φοιτητές απάντησαν τα διαπολιτισμικά προβλήματα ένα ποσοστό πάνω του 50%, πάνω από τους μισούς. Τα υπόλοιπα έχουν διατηρηθεί όπως είναι, δηλαδή έπειτα είναι τα προβληματολογία και μετά τα ενδοκειμενικά προβλήματα. Στην επόμενη ενότητα θα ασχοληθούμε με τη μέθοδο διδακτικής της νομικής ορολογίας, όπου ουσιαστικά έχουμε τις μεθόδους διδακτικής, σύμφωνα με τη Μαρτίνες Μελής, όπως βλέπετε και στον πίνακα, την καθηγητοκεντρική μέθοδο, που είναι η διδασκαλία του μαθήματος με απόλυτο πρωταγωνιστή τον διδάσκοντα, στην οποία ο διδάσκων ή αυθεντία, δεν υπάρχει τόσο ενεργή συμμετοχή των φοιτητών και ή το μάθημα έχει τη μορφή διάλεξης. Την φοιτητική κεντρική μέθοδο, που είναι η διδασκαλία του μαθήματος με ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, όπου το μάθημα προσαρμόζεται στις ανάγκες των φοιτητών, έχοντας αποκλειστικό σκοπό τη βελτίωση των επιδόσεών τους. Και ο καθηγητής έχει έναν πιο συντονιστικό ρόλο. Ενώ σύμφωνα με την κυρία Παριανού και τον κύριο Κελάνδρια, υπάρχει και ο συνεργατικός τρόπος δασκαλίας, που είναι ο συνδυασμός των δύο μεθόδων που αναφέρθηκαν ανωτέρω. Λοιπόν, οι απαντήσεις των γαλλόφωνων φοιτητών στην ερώτηση στην ερώτηση σχετικά με ποια από τις παρακάτω μεθόδους δασκαλίας θα πρέπει να ακολουθεί ένας καθηγητής νομικής μετάφρασης, η συντριπτική πλειονότητα εξ αυτών απάντησαν συνδυασμό των δύο παραπάνω προσεγγίσεων, λιγότερη την παράδοση μαθήματος με ενεργή συμμετοχή φοιτητών και ακόμα λιγότερη την καθηγητοκεντρική προσέγγιση. Σε αντίθεση με τους γερμανόφωνους που κανείς δεν απάντησε την παράδοση μαθήματος με μορφή διάλεξης, την καθηγητοκεντρική προσέγγιση, ένα τεράστιο ποσοστό, άνω του 80%, απάντησαν το συνδυασμό των παραπάνω μεθόδων και οι υπόλοιποι την παράδοση μαθήματος με ενεργή συμμετοχή των φοιτητών. Και αφού έχουμε αναλύσει, καλησπέρα σας και από μένα, και αφού έχουμε μιλήσει για την διδακτική μέθοδο που θα ακολουθήσουμε, δηλαδή το συνδυασμό καθηγητοκεντρικής και φοιτητοκεντρικής μεθόδου, τώρα θα μιλήσουμε για τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουμε για τη διδακτική της νομικής ορολογίας. Και συγκεκριμένα θα μιλήσουμε για τα γλωσσάρια νομικής ορολογίας με τη χρήση μεταφραστικών εργαλείων. Είναι σημαντικό λοιπόν ο διδάσκων της νομικής μετάφρασης να καταστήσει σαφές στους διδασκόμενους ότι η αγορά διέπεται από πάρα πολλές απαιτήσεις, όπως για παράδειγμα την προθεσμία παράδοση του μεταφραστικού έργου. Και γι' αυτό το λόγο θεωρείται η αναγκαία η χρήση των μεταφραστικών εργαλείων, το λεγόμενο CAD tools στα αγγλικά, προκειμένου ο επαγγελματίας μεταφραστής αλλά και ο εκπαιδευόμενος να επιτελέσει όσο το δυνατόν ταχύτερα τη μεταφραστική διεργασία. Οπότε τώρα αυτό που θα μελετήσουμε είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν τα μεταφραστικά εργαλεία ως μέσο διδακτικής μετάφρασης και δίτης ορολογίας. Ας δούμε τα ερωτήματά μας λοιπόν. Οπότε, το πρώτο ερώτημα ήταν αν πρέπει να γίνεται χρήση υπολογιστικών εργαλείων από το πρώτο εξάμηνο διδασκαλίας νομικής μετάφρασης. Σε αυτό το σημείο να επισημάνουμε ότι είναι τρία τα εξάμηνα. Έχουμε νομική, οικονομική, πολιτική μετάφραση ως κατηγορία και είναι τρία εξάμηνα στο τρίτο και τέταρτο έτος των προπτυχιακών σπουδών στο μεταφραστικό στην Κέρκυρα. Όπως βλέπουμε εδώ, η συντριπτική πλειοψηφία των γαλλόφωνων προπτυχιακών φοιτητών τάσσεται υπέρ της χρήσης των υπολογιστικών εργαλείων, κάτι το οποίο ισχύει και στην περίπτωση των γερμανόφωνων, όπου βλέπουμε ποσοστό άνω του 90% να τάσσεται υπέρ. Οπότε, τι συμπεραίνουμε, ότι τα μεταφραστικά εργαλεία είναι χρήσιμα.
Και βέβαια τα μεταφραστικά εργαλεία δεν περιορίζονται μόνο στη συνεργασία μεταξύ μεταφραστή και πελάτη, αλλά και στη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων των μεταφραστών, των εκπαιδευόμενων μεταφραστών, που μπορούν να δουλέψουν πάνω στην ίδια ανάθεση, πάνω στο ίδιο μεταφραστικό έργο. Οπότε, γι' αυτό το λόγο και παρατηρούμε στο επόμενο ερώτημα, όπου τίθεται αν θα πρέπει ο διδάσκος να προωθεί τη δημιουργία του γλωσσαρίου της νομικών όρων, δηλαδή το σχέδιο ορολογίας, από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος. Και βλέπουμε ότι όντως η συντηρητική πλειοψηφία των γαλλόφωνων τάσεται υπέρ και το ίδιο ισχύει και στους γερμανόφωνους. Βλέπετε, μάλιστα στους γερμανόφωνους έχουμε ποσοστό κοντά στο 98%. Επομένως, στο πλαίσιο του μαθήματος της νομικής μετάφρασης, προτείνεται η χρήση των μεταφραστικών εργαλείων με σκοπό τη δημιουργία ενός γλωσσαρίου νομικής ορολογίας με συνδυασμό, όπως είπαμε πριν, καθηγητοκεντρικής και φοιτοκεντρικής μεθόδου διδασκαλίας. Οπότε, τώρα στην επόμενη ενότητα θα μιλήσουμε για τον τρόπο αξιολόγησης της διδακτικής της νομικής ορολογίας, όπου έχουμε δύο τάσεις. Όπως έχουμε καθηγητοκεντρική και φοιτοκεντρική μέθοδο, εδώ πέρα έχουμε την προσανατολισμένη στη διαδικασία μετάφραση, το λεγόμενο process oriented translation, ή και στην περίπτωση της ορολογίας πάλι την προσανατολισμένη στη διαδικασία, όπου ουσιαστικά τι κάνει τα χαρακτηριστικά, η ενίσχυση της δυνατότητας των φοιτητών να αναγνωρίζουν τα προβλήματα, πόσο μάλλον τα προβλήματα ορολογίας, η συνεργατική προσέγγιση που ενθαρρύνει την εξατομίκευση της διδασκαλίας και είναι μια καταξοχήν φοιτοκεντρική μέθοδος. Και απ' την άλλη έχουμε την προσανατολισμένη στο προϊόν μετάφραση, που είναι κυρίως καθηγητοκεντρική μέθοδος, με σκοπό την εκπαίδευση των φοιτητών υπό τη σκοπιά του καθηγητή, όπου η αξιολόγηση γίνεται μέσω γραπτών εξετάσεων και με κριτήρια υποκειμενικά, όπως αναφέρει Μαρτίνες Μελής. Οπότε, για να δούμε τώρα την γνώμη των προπτυχιακών φοιτητών, των γαλλόφωνων και των γερμανόφωνων. Οι επιλογές ήταν οι εξής προς τον τρόπο αξιολόγησης. Ήταν γραπτή εργασία. Η γραπτή εξέταση, με συγχωρείτε, ο κλασικός τρόπος εξέτασης είναι που ισχύει και τώρα στο μεταφραστικό. Η απαλλακτική εργασία, ο συνδυασμός γραπτής εξέτασης και τελικής εργασίας, συνδυασμός γραπτής εξέτασης και εβδομαδιαίας, η λεγόμενη πρόοδος, και μόνο με πρόοδο. Όπως βλέπετε εδώ πέρα, στην πρώτη θέση, με μεγάλη διαφορά, είναι η απαλλακτική έναντι της γραπτής εξέτασης. Κάτι που μας προξένησε μεγάλο ενδιαφέρον, μεγάλη εντύπωση. Γι' αυτό και μετά, συγκρίνοντας και με τους γερμανόφωνους, εδώ βλέπουμε τα πράγματα είναι λίγο, ναι μεν είναι πρώτη η απαλλακτική εργασία, μας βλέπουμε μία, όχι διχογνωμία, βλέπουμε τέσσερις διαφορετικές οπτικές. Δηλαδή, πέρα από την απαλλακτική, σου λένε ότι θέλουμε ένα συνδυασμό. Άλλοι λένε συνδυασμό γραπτής εξέτασης και τελικής εργασίας. Άλλοι λένε συνδυασμό γραπτής εξέτασης και εβδομαδιαίας εργασίας. Άλλοι λένε συνδυασμό τελικής εργασίας και εβδομαδιαίας. Πάντως, αυτό που καταλήγουμε σε πρώτη φάση είναι η χρήση της απαλλακτικής εργασίας στο τέλος, που θα μπορούσε ουσιαστικά, αν θέλουμε να μιλήσουμε για προσανατολισμένη στο προϊόν και προσανατολισμένη στη διαδικασία, να έχουμε μία μετάφραση ενός νομικού κειμένου, όπου θα έχουμε έναν σχολιασμό για την προσανατολισμένη στη διαδικασία και για να αξιολογήσουμε το προσανατολισμένο στο προϊόν, θα έχουμε τη μετάφραση και να δημιουργηθεί και ένα γλωσσάρι νομικής ορολογίας. Τώρα το είναι πώς αξιολογήσουμε τη διαδικασία του να δημιουργούμε γλωσσάρι νομικής ορολογίας εντός του εξαμήνου. Και εδώ έρχονται να μας βοηθήσουν οι εβδομαδιαίες εργασίες. Στην περίπτωση λοιπόν της εβδομαδιαίας εργασίας, οι γαλλόφωνοι ουσιαστικά απαντούν η συντριπτική πλειοψηφία ότι είναι υπέρ της ατομικής εβδομαδιαίας εργασίας. Απλώς πριν έκανα μία παρεμπίνευση, επειδή πήγα λίγο πιο μπροστά. Ουσιαστικά στην αρχή για την απαλλακτική εργασία θα συζητήσουμε αν πρέπει να είναι ατομική ή ομαδική. Και η πλειοψηφία των γαλλόφωνων απάντησε ατομική, όπως και η πλειοψηφία των γερμανόφωνων. Και τώρα ως προς την εβδομαδιαία εργασία πάλι βλέπουμε οι γαλλόφωνοι να είναι υπέρ της ατομικής εβδομαδιαίας εργασίας. Όμως στην περίπτωση των γερμανόφωνων είναι διαφορετικά. Βλέπουμε ότι είναι μεν 2 στους 3 τάσσονται υπέρ, αλλά υπάρχει και ένα στους 3 γερμανόφωνους που θεωρεί ότι μπορεί να γίνει και ομαδικός. Άλλωστε, στις αναθέσεις των μεταφραστικών έργων, πολλές φορές δεν είναι ένας μεταφραστής μεμονωμένος. Σε μεγάλα έργα έχουμε και την ανάθεση των εργασιών σε περισσότερους από έναν μεταφραστή. Οπότε, προτείνουμε τουλάχιστον στην περίπτωση των γερμανόφωνων να έχουμε εβδομαδιαίες εργασίες εναλλάξ, ατομική και ομαδική. Κάτι που προτείνει και ο κ. Κελάνδρας στη λειτουργική διδακτική της μετάφρασης. Και τώρα ο Αποστόλης θα κλείσει με τα συμπεράσματα.
Οι απαντήσεις λοιπόν των φοιτητών στα ερωτηματολόγια μας οδήγησαν στο να εξαγάγουμε τα ακόλουθα συμπεράσματα. Αρχικά, ο συνδυασμός καθηγητοκεντρικής και φοιτητοκεντρικής μεθόδου διδασκαλίας κρίνεται από τους ερωτηθέντες ως ο καταλληλότερος τρόπος διδασκαλίας. Η χρήση μεταφραστικών εργαλείων κατά τη διάρκεια του μαθήματος θεωρείται απαραίτητη σχεδόν από όλους τους ερωτηθέντες. Η δημιουργία γλωσσαρίου νομικών όρων μέσω των μεταφραστικών εργαλείων από τους φοιτητές κατά τη διάρκεια του μαθήματος συμβάλλει στην αντιμετώπιση των προβλημάτων ορολογίας που συναντούν οι ίδιοι κατά τη μεταφραστική διαδικασία. Και ο προτιμότερος τρόπος αξιολόγησης της νομικής ορολογίας είναι ο συνδυασμός εβδομαδιαίων ατομικών ή ομαδικών εργασιών, όπου η αξιολόγηση δεν γίνεται με βάση μόνο τη μετάφραση αλλά και τη διαδικασία δημιουργίας γλωσσαρίων, και με τελική ατομική απαλλακτική εργασία, όπου και σε αυτή την περίπτωση η αξιολόγηση δεν θα γίνεται μόνο με βάση τη μετάφραση, αλλά και με τη δημιουργία του γλωσσαρίου. Στις επόμενες διαφάνειες θα βρείτε την βιβλιογραφία, την ξενόγλωσση και ελληνική βιβλιογραφία που συμβουλευτήκαμε για την παρουσίαση και την έρευνα. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας ευχαριστήσω, θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για το χρόνο και την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς για αυτή τη μεθοδική δουλειά που συμβάλλει στη βελτίωση της διδακτικής. Ευχαριστούμε πολύ. Περνούμε στην επόμενη εισήγηση. Θα είναι η Ράνια Βοσκάκη, η οποία είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του ΕΚΠΑ, γνωστή όμως γιατί έκανε τις σπουδές της στο Αριστοτέλειο. Το θέμα της είναι ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία, μελέτη όρων στην αγγλική, γαλλική, ελληνική. Ράνια, ο λόγος σε σένα. Ευχαριστώ κύριε Αναστασιάδη, καλησπέρα σας. Η παρούσα ορογραφική μελέτη αφορά στο θεματικό πεδίο της ψηφιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας με έμφαση στη διδασκαλία και εκμάθηση γλωσσών. Με τον όρο ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία αναφερόμαστε τόσο στη διαδικασία εφαρμογής ψηφιακών εργαλείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς, όσο και στα ίδια τα ψηφιακά εργαλεία και τα υλικά που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό. Η ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στο σύγχρονο εκπαιδευτικό χώρο, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για την προσαρμογή της διδασκαλίας και της μάθησης στις ανάγκες των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Σε αυτό λοιπόν το πλαίσιο, η γλώσσα που χρησιμοποιείται σε αυτές τις τεχνολογίες αποτελεί σημαντικό μέσο επικοινωνίας και μάθησης, καθώς επηρεάζει την κατανόηση και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Αφορμή για την έρευνα αυτή ήταν η παρατήρηση στο πλαίσιο ακαδημαϊκών εργαστηριακών μαθημάτων που πραγματοποιήθηκαν στο Τμήμα Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Κατά τη διάρκεια αυτών των μαθημάτων, διαπιστώσαμε ότι οι όροι ψηφιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας στη γαλλική και στην ελληνική δεν ήταν ευρέως γνωστοί, σε αντίθεση με την αγγλική, όπου οι όροι ήταν περισσότερο οικείοι στους φοιτητές. Συνεπώς, προχωρήσαμε στην καταγραφή των όρων που σχετίζονται με την ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία στην αγγλική, τη γαλλική και την ελληνική, με στόχο να καταρτήσουμε σταδιακά ένα γλωσσάριο το οποίο συνεχώς θα εμπλουτίζεται. Έχοντας ως σημείο αναφοράς στην αγγλική, η χρήση της ορολογίας που σχετίζεται με την ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία φαίνεται να προβληματίζει τους μελλοντικούς εκπαιδευτικούς διαφορετικών της αγγλικής γλωσσών ως προς την υιοθέτηση και τη χρήση της σχετικής ορολογίας. Πρόκειται για ένα πεδίο ιδιαίτερα δυναμικό σε ό,τι αφορά την παραγωγή νέων όρων και ενιών, δεδομένου ότι συμβαδίζει με την εξέλιξη της αντίστοιχης τεχνολογίας. Πηγές αποδελτίωσης αποτέλεσαν όροι που χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο των εργαστηριακών μαθημάτων, καθώς και σε επιστημονικά άρθρα σχετικά με την ψηφιακή εκπαιδευτική τεχνολογία στην αγγλική, τη γαλλική και την ελληνική. Κατά τη διάρκεια της καταγραφής των όρων, μελετήσαμε τις αντιστοιχίες που χρησιμοποιούνται στις τρεις υπομελέτη γλώσσες. Παρατηρήσαμε ότι η χρήση πολυλεκτικών σύνθετων στους όρους της ψηφιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας είναι συχνότερη. Παραδείγματος χάρη, ο αγγλικός όρος virtual reality γίνεται στα ελληνικά εικονική πραγματικότητα, στα γαλλικά réalité virtuelle,
δεδομένου ότι το πρωτογενές επίπεδο δημιουργίας των όρων είναι, ήταν στην αγγλική, τείνουν να αντιστοιχίζονται στην ελληνική και γαλλική επίσης με πολυλεκτικά σύνθετα. Επιπλέον, στην περίπτωση των πολυλεκτικών σύνθετων εμφανίζεται η χρήση αρκτικόλεξων και στις τρεις γλώσσες. Έτσι, για παράδειγμα, ο όρος Artificial Intelligence εμφανίζεται συχνά ως AI στα αγγλικά, ο αντίστοιχος όρος Τεχνητή Νοημοσύνη ως Σταθμή στα ελληνικά και ο αντίστοιχος γαλλικός Intelligence Artificiel με IA. Αντίθετα, η χρήση των απλών λέξεων παρατηρείται να είναι λιγότερο εκτεταμένη συγκριτικά με τα πολυλεκτικά σύνθετα. Ωστόσο, ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι σε μορφολογικό επίπεδο ο όρος με τη μορφή απλής λέξης στην αγγλική αντιστοιχίζεται επίσης με απλή λέξη στην ελληνική και τη γαλλική. Παραδείγματος χάρη, ο αγγλικός όρος gamification αντιστοιχίζεται με τον ελληνικό παιχνιδοποίηση και τον γαλλικό ludification ή σε ορισμένες περιπτώσεις και gamification επηρεαζόμενο από τα αγγλικά. Μελετώντας το φαινόμενο της σύμφυρσης, το οποίο εντοπίζεται σε μελέτες σχετικά με γλωσσικά υποσύνολα, εντοπίσαμε συμφυρμούς μεταξύ των καταγεγραμμένων όρων. Στην περίπτωση των συμφυρμών ή συμμιγμάτων που καταγράφονται στην αγγλική, παρατηρούμε ότι οι ισοδύναμοι όροι στη γαλλική και ελληνική δεν αποτελούν αντίστοιχα συμφυρμούς. Παραδείγματος χάρη, ο αγγλικός όρος entertainment, το οποίος αναλύεται σε educational entertainment, στα ελληνικά γίνεται ένα πολυλεκτικό σύνθετο, εκπαιδευτική ψυχαγωγία και στα γαλλικά αντίστοιχα ludo-educative. Η αντιστοίχηση δηλαδή των συμφυρμών της αγγλικής πραγματοποιείται με πολυλεκτικά σύνθετα στην ελληνική και στη γαλλική. Δεν είναι εφικτή η αντιστοίχηση με συμφυρμούς. Σύμφωνα με τους Βαλεοντή και Μάντζαρη, ο αριθμός των συμφυρμών στην ελληνική είναι μικρότερος, πιθανότατα λόγω του γεγονότος ότι η σύμφυρση λαμβάνει χώρα κατά την πρωτογενή φάση δημιουργίας των όρων στην αγγλική, ενώ αντίθετα στην ελληνική η δημιουργία των αντίστοιχων όρων είναι σχεδιασμένη, δεδομένου ότι γίνεται σε δευτερογενές επίπεδο. Κατά τη στοιχεία συμπεραίνουμε ότι και στη γαλλική, όπου η αντιστοίχηση με συμφυρμό δεν ακολουθεί τον αγγλικό όρο, οφείλεται στο γεγονός ότι ο όρος δημιουργείται σε δευτερογενές επίπεδο. Παράλληλα, μελετήσαμε τις ορολογικές και φρασιολογικές ισοδυναμίες μεταξύ των τριών γλωσσών, παρατηρώντας ότι κατά την αντιστοίχηση των φράσεων, η ελληνική και η γαλλική επηρεάζεται στην πλειονότητα των περιπτώσεων από την αρχική αγγλική φράση όρο. Παραδείγματος χάρη, ο αγγλικός όρος Digital Game Based Learning μεταφέρεται στα ελληνικά, αντιστοιχίζεται στα ελληνικά με το μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι και στα γαλλικά apprentissage basé sur le jeu numérique. Στην περίπτωση φράσεων όπως η συγκεκριμένη παρατηρείται διαφοροποίηση μεταξύ αγγλικής, ελληνικής και γαλλικής ως προς τη σειρά των όρων και μόνο. Ωστόσο η χρήση της μετοχής based, βασισμένη, basé είναι κοινή στις τρεις γλώσσες. Σε ό,τι αφορά τη χρήση αρκτικόλεξων στις ορολογικές φράσεις, παρατηρήσαμε ότι ενώ στην αγγλική η χρήση αρκτικόλεξων είναι αρκετά εκτεταμένη, οι ισοδύναμοι όροι στην ελληνική και γαλλική δεν εμφανίζουν χρήση αντίστοιχων αρκτικόλεξων. Στη γαλλική, σε κάποιες περιπτώσεις εμφανίζονται, όπως είναι το παράδειγμα του αρκτικόλεξου «Gena», «Je numérique pour l'apprentissage», το οποίο έχει αντίστοιχο στα αγγλικά το DGL, Digital Games and Learning. Στην ελληνική, ο αντίστοιχος όρος είναι μάθηση με ψηφιακά παιχνίδια, το οποίο δεν διαθέτει στην ελληνική αντίστοιχο αρκτικόλεξο. Βασιζόμενοι σε έρευνες αναφορικά με την ορολογική μεταφορά, εντοπίσαμε μεταξύ των όρων που καταγράψαμε στο πεδίο της ψηφιακής εκπαιδευτικής τεχνολογίας, το σχήμα της μεταφοράς. Ενδεικτικά, στην περίπτωση του όρου escape rooms, παιχνίδια απόδρασης στα ελληνικά, salle d'évasion στα γαλλικά ή και chambre d'évasion,
χρησιμοποιείται η έννοια της νοητής απόδρασης και διαφυγής από ένα εικονικό δωμάτιο, εφόσον είναι ψηφιακό και όχι πραγματικό αυτό το δωμάτιο, στο πλαίσιο περιγραφής μιας κατηγορίας ψηφιακών εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Η αναγωγή της έννοιας αυτής γίνεται αρχικά στα ψυχαγωγικά παιχνίδια απόδρασης από πραγματικά, συμβατικά δηλαδή δωμάτια, ενώ κατά βάση γίνεται αναφορά στην έννοια της απόδρασης από ένα πραγματικό σημείο εγκλεισμού. Η μεταφορά εξυπηρετεί την παιγνιώδη διάσταση που αποδίδεται στον όρο, στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γλώσσας μέσα από ένα ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο. Ενδεικτικό είναι επίσης το παράδειγμα του όρου mobile learning στα αγγλικά, το οποίο αντιστοιχείται στα ελληνικά με φορητή μάθηση και στα γαλλικά apprentissage mobile, όπου στην ελληνική χρησιμοποιείται η έννοια της φορητότητας, ενώ στην αγγλική και στη γαλλική η έννοια της κίνησης, μέσω των μεταφορικών αυτών εννοιών ως προσδιορισμών της μάθησης, αποδίδεται ουσιαστικά η δυνατότητα ευελιξίας στο χώρο διεξαγωγής της μάθησης. Δεδομένου ότι πρόκειται για μία έρευνα σε εξέλιξη, στοχεύουμε στον εμπλουτισμό των νεώνυμων, στη μελέτη της εξέλιξης των εννοιών και των όρων σε αυτό το θεματικό πεδίο, καθώς και στην επέκταση των αντιστοιχειών σε περισσότερες γλώσσες, αν αυτό είναι δυνατόν. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας και είμαι στη διάθεσή σας. Ράνια, ευχαριστούμε πολύ και για το χρόνο που τήρησες και για την πρωτοτυπία της έρευνάς σου. Θα περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις. Αναλαμβάνει η κυρία Κατσογιάννου. Συγχωρείτε, είχα κλειστό το μικρόφωνο. Είπαμε ότι θα αναλάβω εγώ. Φωτοπούλου, υπάρχει, βλέπω χεράκια. Εγώ δεν βλέπω κανένα χεράκι ακόμη. Βλέπω πρώτη Αγγελική Φωτοπούλου. Ναι, εντάξει. Σε μένα είναι ο λόγος. Ναι, και αν μπορείς, βάλε και λίγο πιο δυνατά το μεγάφωνο, το μικρόφωνο σου. Θα προσπαθήσω, παιδιά, με αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου. Λοιπόν, Ράνια, μου επιτρέπεις τον Ενικό, γιατί γνωριζόμαστε χρόνια και χαίρομαι που σε ξαναβλέπω. Συγχαρητήρια για την πολύ ενδιαφέρουσα δουλειά που παρουσίασες. Ήθελα να σε ρωτήσω το εξής, κάτι που το λέμε συχνά εμείς που κινούμεθα στο πλαίσιο και του λεξικού γραμματική που κινούμεθα παλιότερα, αλλά και γενικά στα λεξικά, τα ηλεκτρονικά, έτσι, όπως και εσύ ξέρεις πολύ καλά. Μπορείς να βγάλεις συμπεράσματα από πόσα λεξικά δεδομένα. Δηλαδή, έχεις χρησιμοποιήσει μεγάλο κόρπους, μπορείς να φτάσεις σε κάποιες, οι παρατηρήσεις που έκανες είναι πολύ ενδιαφέρουσες, αλλά μπορεί αυτό να φτάσει σε κάποιες γενικεύσεις. Δηλαδή μπορεί να είναι γενικεύσεις, δεν ξέρω αν έχεις χρησιμοποιήσει, ίσως το είπες στην αρχή και δεν τ' άκουσα, σώματα κειμένων, τι εύρους και όλα αυτά τα πράγματα. Έτσι, σαν παρατηρήσεις είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, έχει κάνει και η Άννα, η Αναστασιάδη βέβαια πολλή δουλειά πάνω σε αυτά και διάφοροι άλλοι συνάδελφοι, αλλά εγώ πάντα έχω ένα φόβο, ιδίως όταν είναι συγκριτικά η γλώσσα, να βλέπουμε τις γλώσσες συγκριτικά, να βάζουμε κάποια παραδείγματα. Δηλαδή φοβάμαι ότι δεν μπορεί να δώσει στοιχεία τα οποία μπορούν να γενικευτούν. Αυτό. Είναι μία έρευνα η οποία είναι σε εξέλιξη, είναι σε αρχικό στάδιο, επομένως ναι, τα δεδομένα δεν είναι πολλά. Ξεκίνησε από μία παρατήρηση, είναι διαρκώς εμπλουτιζόμενο με την έννοια του ηλεκτρονικού λεξικού όπως το εννοείς και όπως το εννοούμε στην υπολογιστική γλωσσολογία, όχι δεν είναι. Είναι ένα απλό γλωσσάρι το οποίο καταγράφει στις τρεις γλώσσες προς το παρόν το πώς εμφανίζονται μέσα σε επιστημονικά άρθρα που αναφέρονται στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Γιατί τι γίνεται, μέσα στο μάθημα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος, αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιούμε πηγές. Οι πηγές αυτές είναι αγγλικές, είναι γαλλικές, είναι ελληνικές. Εκεί μέσα λοιπόν υπάρχουν αυτοί οι όροι, τους οποίους τους καταγράφουμε. Επομένως, ναι, το κόρπους θα μπορούσε να είναι μεγαλύτερο και πρέπει να είναι μεγαλύτερο,
Άρα θα συμφωνήσω μαζί σου ότι είναι αρχικές σημειώσεις, παρατηρήσεις. Αυτό ήθελα. Οι σημειώσεις είναι πολύ ενδιαφέρουσες. Απλώς για να πάνε προς γενίκευση θέλουν ίσως περισσότερα δεδομένα. Σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ. Έχει σειρά η Ελπίδα, η Λουπάκη που ήθελε να ρωτήσει κάτι. Βλέπω το χεράκι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους ομιλητές. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και οι δύο ομιλίες. Ήθελα λίγο να ρωτήσω, κάτι να ρωτήσω και κάτι να παρατηρήσω. Καταρχάς, ο κύριος Γιαννούτσος, ο οποίος έκανε αναφορά και στο όνομά μου και τον ευχαριστώ, μίλησε έγινε λίγο, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, υπήρξε λίγο μια σύγχυση μεταξύ σχεδίου ορολογίας και γλωσσαρίου. Ένα σχέδιο ορολογίας είναι λίγο πιο σύνθετη διαδικασία από ένα γλωσσάρι. Το γλωσσάρι δηλαδή είναι μια πρωτογενής καταγραφή μεταξύ δύο-τριών γλωσσών, μόνο όταν έχουμε δηλαδή μόνο τον όρο, ας πούμε, και την αντιστοιχία του στην άλλη γλώσσα, ενώ ένα σχέδιο ορολογίας περιλαμβάνει, τουλάχιστον έτσι όπως το εννοώ εγώ και έτσι όπως το εννοούν και άλλοι συνάδελφοι, περιλαμβάνει πολύ πιο εκτεταμένη έρευνα, έχει μέσα τον ορισμό, έχει μέσα, μπορεί να γίνει έρευνα, να γίνει, ας πούμε, να υπάρχει συλλογή σώματος κειμένων κτλ. Οπότε ίσως εδώ για λόγους, για να συνεννοούμαστε και να λέμε όλοι το ίδιο, μια που είμαστε σε συνέδριο ορολογίας, ίσως αυτό λίγο να το προσέξουμε. Και κάτι άλλο που είπατε στην παρουσίασή σας, διακρίνατε τα προβλήματα εντός εισαγωγικών σε πολιτισμικά, ορολογικά και ενδοκιμενικά. Το ενδοκιμενικά θεωρώ ότι είναι λίγο ασαφές. Δηλαδή, ή θα δεχτούμε τη διάκριση μορφοσύνταξη, πραγματολογία, σημασιολογία, ας πούμε, θα το πάμε με τον παλιό, έτσι, με τον γλωσσολογικό τον τρόπο. Ενδοκιμενικά είναι όλα. Δηλαδή, δεν υπάρχει και τίποτα εξοκειμενικό. Ίσως τα πραγματολογικά, ας πούμε, να λέγαμε ότι είναι εξοκειμενικά. Ίσως εδώ, μήπως εννοείται τα συντακτικά, μορφοσυντακτικά, εννοείται. Προσπαθώ να καταλάβω τι είναι τα ενδοκειμενικά και γιατί τα διαχωρίζουμε από τα ορολογικά, ας πούμε, ή από τα πραγματολογικά. Αυτό έτσι μου γέννησε μια περιέργεια. Και αν μου επιτρέπετε και προς την κυρία Βοσκάκη, που ήταν και η δική της έτσι πολύ ενδιαφέρουσα, πραγματικά ξενίστηκα, Ράνια, θα μιλήσω και εγώ στον Ενικό, που οι Γάλλοι δεν κάνουν αρτικόλεξα. Δηλαδή αυτό με σόκαρε. Οι Γάλλοι έχουν αρτικόλεξο για το κάθε τι, ας πούμε, το ξέρουμε όλοι. Αυτή η παρατήρηση ότι δεν υπάρχουν αρτικόλεξα στα γαλλικά, πώς εξηγείται, έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω. Περισσότερο μια παρατήρηση, έτσι, μου προξένησε το ενδιαφέρον αυτό, γιατί στα γαλλικά έχουμε για τα πάντα ένα αρτικόλεξο, ακόμα και για τον άστιγο είναι το SDF, το ξέρουμε. Το κάνει πιο πολύ από ό,τι στα ελληνικά, ναι. Αλλά δεν το κάνει τόσο όσο τα αγγλικά. Το μόνο που μπορώ να συμπεράνω με την έως τώρα μελέτη είναι ότι υπάρχει έντονη επιρροή από τα αγγλικά, η οποία καλύπτει με το δικό της αρτικόλεξο τον όρο και επικρατεί. Χρησιμοποιείται, ναι. Είτε αρτικόλεξο, αλλά είναι το αγγλικό αρτικόλεξο. Το οποίο επικρατεί. Εντάξει, αυτό, ναι, ωραία. Ευχαριστώ. Ο κύριος Πολίτης. Okay. Μαριάννα. Ναι, είναι η συνέχεια του κύριου Πολίτη. Απλώς δεν μίλησα για να μην μιλάμε μαζί, ναι. Ναι. Με ακούτε. Ναι. Πρώτα απ' όλα θέλω να συγχαρώ τους δύο παλιούς μου φοιτητές, τον Απόστολο και τον το Χρήστο, για την ανακοίνωσή τους. Δεν σας κρύβω ότι με προβλημάτισε πάρα πολύ αυτή η ανακοίνωση και θα εστιάσω σε δύο σημεία. Το πρώτο σημείο έχει να κάνει με το ποιο είναι το αντικείμενο όταν διδάσκουμε νομική μετάφραση. Μεταφράζουμε ορολογία, διδάσκουμε νομική ορολογία ή διδάσκουμε μετάφραση νομικών κειμένων, γιατί κείμενο δεν είναι μόνο ορολογία, είναι και πολλά άλλα πράγματα τα οποία έχουν σχέση με την πραγματολογία, με τη σημασιολογία, την υφολογία κτλ. Κτλ. Μην επανέλθουμε. Και το δεύτερο είναι, μου έκανε μεγάλη εντύπωση, δεν μου έκανε εντύπωση καθόλου, το γεγονός ότι οι περισσότεροι φοιτητές θέλουν απαλλακτικές εργασίες.
Οι εργασίες αυτές, υπό τις συνθήκες υπό τις οποίες γίνονται τα μαθήματα, σημαίνει ότι θα γίνουν εκτός πανεπιστημίου. Εκεί δεν μπορώ να ξέρω εάν θα είναι αποτέλεσμα συνεργατικής προσπάθειας ή ατομικής προσπάθειας. Αποστόλη, απαντήσεις εσύ ή θα απαντήσω? Ναι. Για να ξεκινήσω με την κυρία Λουπάκη. Θα ξεκινήσω εγώ με την κυρία Λουπάκη. Έχετε δίκιο. Η παρανόηση δική μας προς το σχέδιο ορολογίας. Απλώς στην αρχή αυτό θέλαμε να αναφέρουμε βάσει την βιβλιογραφική ανασκόπηση ότι για το σχέδιο ορολογίας. Ναι, μετά στην πορεία αυτό. Πότε, ναι, αναγνωρίζω το ήταν λάθος εκ παραδρομής. Και τι είπα, τα ακούμε για τα ενδοκειμενικά. Για τα ενδοκειμενικά, πιο πολύ, εκεί θέλαμε να εστιάσουμε στα πραγματολογικά. Απλά επειδή φοβόμασταν το πώς θα το λάβει ο φοιτητής και η φοιτήτρια στο ερωτηματολόγιο, και επειδή σε πρώτη φάση το ερωτηματολόγιο αυτό είχε μοιραστεί στους γαλλόφωνους στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας του Αποστόλη, και τότε που το είχαμε συζητήσει, είχαμε αποφασίσει να βάλουμε τα αντικειμενικά ως επιλογή. Δηλαδή θα μπορούσαμε να βάλουμε εξοκειμενικά, μπορείτε να πείτε. Ναι, δηλαδή το έχουμε. Θα μπορούσαμε να έχουμε βάλει δηλαδή, εξοκειμενικά με την έννοια να φαίνεται αυστηρά το πραγματολογικό, ενώ σε αντικειμενικά μπορείς να πεις αυτό που πάτε και εσείς, μορφολογία και σύνταξη. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι άλλο, κυρία Λουπάκη, σας κάλυψα. Ναι, όλα εντάξει. Χαρά, ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Αυτό. Οπότε, εσείς κύριε Πολίτη, κάνατε τώρα δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη, θυμίστε μου ποια ήταν. Τι διδάσκουμε, νομική ορολογία ή μετάφραση νομικών κειμένων? Εντάξει. Σαφώς και διδάσκουμε μετάφραση νομικών κειμένων. Εντάξει, τώρα εμείς ουσιαστικά παρουσιάσαμε ένα υποσύνολο της διδακτικής νομικής μετάφρασης. Δεν μεταφράζουμε μόνο ορολογία, σαφώς. Οπότε γι' αυτό και είπαμε και για τις εβδομαδιαίες εργασίες. Ότι δηλαδή κατά τη διάρκεια του εξαμήνου ουσιαστικά, δηλαδή αυτό το συμπέρασμα βγαίνει, καλό είναι να αφιερώσουμε 2 εβδομάδες στη διαδικασία της δημιουργίας ενός γλωσσαρίου νομικής ορολογίας με την εκάστοτε θεωρία και την εκάστοτε πρακτική. Και από τη στιγμή που είναι να το κάνουμε με απαλλακτική εργασία, φρονιμότερο είναι η απαλλακτική αυτή εργασία να δουλεύεται στη διάρκεια του εξαμήνου. Δηλαδή, όχι το παραδοσιακό σου δίνω το κείμενο ή επέλεξε το κείμενο και θα μου το παραδώσει στο τέλος του εξαμήνου. Δηλαδή, ακόμα και η εβδομαδιαία, ας πούμε, διαδικασία της δημιουργίας του γλωσσαρίου θα μπορούσε να αφορά το κείμενο της απαλλακτικής εργασίας. Πάντως, χαίρομαι που η παρουσίαση αυτό έδειξε αυτό, προσφέρει γόνιμο έδαφος για συζήτηση. Εκεί θα κουβεντιάσουμε και στο Λουνάτικο. Ναι, σίγουρα. Εμείς θα τα πούμε το Γενάρη, σίγουρα. Ναι. Όχι μόνο έδωσε έναυσμα ή... Ο Απόστολος ήθελε να απαντήσει, συμπληρωματικά. Ναι. Ήθελα να ευχαριστήσω και την κυρία Λουπά και τον κύριο Πολίτη για τις παρατηρήσεις τους. Να προσθέσω σε αυτό που είπε ο Χρήστος, στην απάντηση του Χρήστου προς την κυρία Λουπάκη, ότι ίσως και να ήταν λίγο για να διευκολύνουμε τους φοιτητές, να το κάνουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολο στην κατανόηση των φοιτητών, αλλά έχετε δίκιο ότι μπορεί να έπρεπε να χρησιμοποιήσουμε κάποιον άλλο όρο. Και θα το λάβουμε αυτή την παρατήρηση για να βελτιωθούμε όσο μπορούμε κι εμείς. Και στον κύριο Πολίτη, έχω να πω ότι για τη μετάφραση νομικών κειμένων έχετε δίκιο, αλλά προσπαθήσαμε να εστιάσουμε και στην ορολογία, όχι μόνο στα χαρακτηριστικά του κειμένου, στο ύφος που θα ακολουθήσουμε, στο πώς αντιμετωπίσουμε το μακροπερίοδο λόγο κλπ. Αλλά στην ορολογία. Δηλαδή, προσπαθήσαμε να δούμε ότι με τη δημιουργία γλωσσαρίου σε κάθε κείμενο θα μαζευτεί συνολικά ένας αρκετός όγκος λέξεων για τους φοιτητές και θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν ένα τέτοιο πρόβλημα. Και για την εβδομαδιαία εργασία έχω να πω ότι από το πρώτο εξάμηνο που μπήκα στη σχολή, με τον κύριο Πολίτη είχαμε κάθε εβδομάδα μας έβαζε ένα κείμενο προς μετάφραση, οπότε γι' αυτό το λόγο το είπαμε και εμείς ότι είναι μια καλή λύση και το προτείναμε. Η εβδομαδιαία εργασία ουσιαστικά θα συζητηθεί και στο μάθημα και όλας και θα αξιολογείται και στο μάθημα από τον διδάσκοντα και με τη βοήθεια των φοιτητών.
αλλά και για την απαλλακτική εργασία είναι αυτό που είπε και ο Χρήστος, ότι δεν θέλουμε να τους δώσουμε, για παράδειγμα, 2 εβδομάδες και ξεκινήστε από το τέλος του εξαμήνου να κάνετε την απαλλακτική. Αλλά το κάνουμε κατά τη διάρκεια. Ωραία. Πιο γρήγορα για να πάμε πιο γρήγορα, νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις που νομίζω ότι θα σχετίζονται. Βλέπω το Θοδωρή τον Ιζά που περιμένει ώρα και έχω μία υποψία για το είδος των ερωτήσεων. Θοδωρή, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλες και όλους. Συγχαρητήρια και για τις 3 ανακοινώσεις. Ο κάλυπος είναι εξαιρετικός, εντάξει. Τα έχουμε ξαναπεί. Η ανακοίνωση των φοιτητών επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και της κυρίας Βοσκάκη επίσης. Εγώ θέλω να αναφερθώ έτσι λίγο στους φοιτητές μας. Επειδή όλοι δεν δίνουμε ίσης βαρύτητα κείμενα, δεν είναι δυνατόν να δίνουμε ίσης βαρύτητα κείμενα, έτσι. Και επίσης, ειδικά στο δίκαιο, άλλη σχέση έχει το ελληνικό δίκαιο με το γαλλικό δίκαιο και άλλη σχέση έχει με το γερμανικό δίκαιο. Έχει αντλήσει στοιχεία και από τα δύο, αλλά έχει διαφορετική σχέση. Ελέγξατε καθόλου αν είναι ισοβαρή, δεν ξέρω πώς να το πω, τα κείμενα που έδινε ο συνάδελφος, τέλος πάντων ο κύριος Πολίτης, στο μάθημα της γαλλικής και ο συνάδελφος ή η συνάδελφος στο μάθημα της γερμανικής. Για παράδειγμα, γιατί θέλω να πω το εξής, ότι επίσης δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αν είπατε για ποιο εξάμηνο μιλάτε, γιατί λογικά η δυσκολία είναι κλιμακούμενη. Επίσης, και τελειώνω με αυτό, άλλο το προφίλ ενός ευρωπαϊκού κειμένου, ως νομικού κειμένου, και άλλο το προφίλ ενός εθνικού κειμένου του εθνικού δικαίου. Δεν ξέρω αν αυτά τα αναζητήσατε και επίσης δεν κατάλαβα ποιο ήταν το δείγμα σας. 45 απαντήσεις έβλεπα για τα γερμανικά, αν θυμάμαι καλά, αλλά για τα γαλλικά δεν ξέρω. 41, 41 για τα γαλλικά. 41 για τα γαλλικά. Το είχατε γράψει εγώ? Ναι, ναι, το είπε. Το, είπε. Το είχαμε γράψει. Ναι, ναι, το είπατε. Ναι. Εντάξει, γιατί το 45 το είδα πολλές φορές, το 41 δεν το ξαναείδα και λέω μήπως εγώ δεν κατάλαβα καλά. Αυτά ήταν τα σχόλιά μου και ευχαριστώ πολύ. Τώρα κοιτάξτε, εμείς όταν μοιράσαμε το ερωτηματολόγιο ουσιαστικά, οι φοιτητές απαντήσαν με βάση την εικόνα που έχουν στο εκάστοτε μάθημα. Όπως ακριβώς είπατε, διαφορετικό δίκαιο το γαλλικό, διαφορετικό το γερμανικό και διαφορετικά κείμενα. Δηλαδή, ας πούμε, εμείς στα γερμανικά δουλέψαμε με αστικό ποινικό κώδικα. Δηλαδή, μεταφράζαμε άρθρα αστικού και ποινικού κώδικα από τη γερμανική προς την ελληνική γλώσσα. Στα γαλλικά, ο Αποστόλης θα μας πει μετά τι κείμενα δούλευε με το. Κύριος Πολίτης δεν έκανε τη νομική, ναι. Εμείς κάνουμε με τον κύριο Κεντρωτή νομική μετάφραση, γερμανόφωνη. Οπότε οι απαντήσεις ουσιαστικά λαμβάνονται το φίλτρο, δηλαδή των προπτυχιακών φοιτητών του τρίτου και τέταρτου έτους, είναι οι τριτοετής και τεταρτοετής φοιτητές που απαντήσανε. Αυτοί δηλαδή που κάνανε εκείνη τη στιγμή το μάθημα της νομικής, οικονομικής, πολιτικής μετάφρασης. Άρα δηλαδή από όλα τα εξάμηνα. Από όλα τα εξάμηνα. Ακριβώς, ακριβώς. Είχα ξεκινήσει προηγούμενη έρευνα που είχε γίνει σε συνάντηση μεταφρασιολόγων. Τότε είχα παρουσιάσει στην αρχή, εγώ προσωπικά είχα παρουσιάσει όλο το δείγμα εκείνης της φουρνιάς. Ήταν πριν τον κορονοϊό. Αν θέλετε, συντομεύετε. Ναι, ναι. Οπότε τώρα το επόμενο βήμα τώρα ουσιαστικά για εμάς είναι να συγκρίνουμε αποτελέσματα ή αναέτος για να αρχίσουμε να βλέπουμε, να αρχίσουμε να επεξηγούμε ουσιαστικά το λόγο που απαντήσαν έτσι. Αυτό είναι ουσιαστικά η αρχή, είναι το ένας. Γιατί εντάξει τώρα και στα πρακτικά δεν μπορούσαμε να κάνουμε λόγω του περιορισμού, έπρεπε να περιορίσουμε και το εύρος της έρευνας και της συγγραφής. Οι επόμενες ερωτήσεις είναι ενδοεταιρικές, βλέπω. Δηλαδή, έχουν πάρει σειρά ο κύριος Τιάμας και ο κύριος Βαλιοντής. Ας αρχίσουμε από τον Γιώργο, τον οποίο δεν βλέπω, αλλά βλέπω το χεράκι που είναι υψωμένο. Εδώ είμαι, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κατσουγιάννου. Να συγχαρώ και εγώ τους ομιλητές και ήθελα να συμπληρώσω την ερώτηση που έκανε στον κύριο Κρυμπά, ότι αν όσα παρουσίασε στην ομιλία του, μπορούν να ενσωματωθούν στα συστήματα μηχανικής μετάφρασης, τα οποία όλο και αυξάνονται και όλο κάνουν πιο έντονη την παρουσία τους. Απαντήθηκε αυτή η ερώτηση. Το επόμενο είναι το εξής. Μήπως θα πρέπει οι ερευνητές του πεδίου να αρχίσουν να ασχολούνται πλέον με μελέτες για διατύπωση κριτηρίων ελέγχου αυτών των συστημάτων, αν ενσωματώνουν
όσα έχει η έρευνα επιτύχει μέχρι σήμερα σε αυτό το πεδίο. Είναι μια, δεν είναι ερώτηση πλέον, αν μια παρένεση. Είναι ένα ενδιαφέρον σχόλιο, είναι μια ενδιαφέρουσα προοπτική αυτή που έτσι, προτείνει. Δηλαδή, και είναι ευρύτατο το πεδίο να μπορούν να ελεγχθούν αυτά τα συστήματα τα οποία θα κάνουν καθημερινά την παρουσία τους και θα πουλάνε ενδεχομένως φύκια ή μεταξωτές κορδέλες. Έχουμε χρέος εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα θέματα να προσανατολίσουμε μια έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό. Μεταξωτές διφθόγκους. Ενδιαφέρον. Να προχωρήσουμε στην ερώτηση του Κώστα, γιατί περνάει η ώρα. Να κλείσουμε με τον κύριο Πρόεδρο. Έλα, Κώστα μου. Δεν θα σας απασχολήσω πολύ. Εγώ θα κάνω μόνο ένα σχολείο ορολογίας. Λοιπόν, τι άλλο. Σιγά σιγά να εναρμονίσουμε την ορολογία της ορολογίας. Να τονίσω ότι το process είναι διεργασία και όχι διαδικασία. Έτσι. Αυτό είναι σημαντικό. Να τονίσω ότι το σχέδιο ορολογίας μπορεί να χρησιμοποιείται και θα χρησιμοποιείται για ένα διάστημα, αλλά σιγά σιγά να πάμε στο έργο ορολογίας, το project, terminology project. Και αυτό είναι ένα άλλο σημείο. Και επίσης το oriented, το που έχουν πολλοί όροι της αγγλικής, με το επίθυμα στρεφής. Translation oriented, μεταφράσεις στρεφής. Και επίσης να ευχαριστήσω τώρα την τετράδα της πρώτης ομιλίας για το εξαιρετικό έργο που έχουν κάνει και να τους ευχαριστήσω και δημόσια γιατί το έχουν αφιερώσει σε μένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Κώστα, σου το αφιερώσαμε δικαίως. Νομίζω, Άννα, θα κλείσει εσύ τη συνεδρία. Ωραία. Λοιπόν, όντως ήταν πάρα πολύ καλές οι ομιλίες. Ξεχωριστή, βέβαια, η πρώτη για το εύρος και την... Και είναι, βέβαια, μια συνεργασία εκλεκτών συναδέλφων και δεν θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Συγχαρητήρια, λοιπόν, και σε άλλα με υγεία. Και αμέσως σταματούμε, διότι... Για να προχωρήσουμε. Σταματούμε γιατί περιμένουν οι επόμενοι. Έτσι χτυπάνε την πόρτα να μπουν. Λοιπόν. Ωραία.